στον Διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής του Μακαρίου, τον γιατρό, τον Άκη τον Χριστοφίδη. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους συνδεδεδιαντές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από την νεκροψή. Νεκροτομή δεν έριξε φως όσον αφορά τα αίτια θανάτου, τουλάχιστον έτσι αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Αυτό το περιμέναμε. Ναι. Θα πρέπει να πω κάποια πράγματα για να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική διάσταση. Σωστό. Εδώ μιλούμε για καταρχήν ενδομήτριο θάνατο. Όχι για θάνατο βρέφους το οποίο γεννήθηκε. Είναι με τεράστια διαφορά. Δηλαδή μιλούμε για μια εγκυμοσύνη δίδυμη, πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι στην κατηγορία των λεγόμενων μονοχωριακών διαμνιακών δίδυμων. Θα προσπαθήσω με απλά λόγια, ναι, όσο και να είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Μονοχωριακά διαμνιακά σημαίνει ότι τα δίδυμα τρέφονται από τον ίδιο πλακούντα και βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς αμνιακούς σάκους. Μάλιστα. Αυτό από την πρώτη μέρα της διάγνωσης που γίνεται από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης προκαλεί ένα συναγερμό και σε εμάς, και πράγμα το οποίο ενημερώνεται και η έγκυος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είχε γίνει, γνωρίζαμε ότι ήταν μονοχωριακά διαμνιακά δίδυμα. Εξηγήσαμε όλους τους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να συμβούν και τις επιπλοκές σε τέτοια περίπτωση. Εδώ να τονίσω ότι στο παγκόσμιο ο ενδομήτριος θάνατος δυστυχώς ακόμα υπάρχει και θα υπάρχει, γιατί δεν γνωρίζουμε τις αιτίες, όπως είπατε προηγουμένως, κατέδειξαν και οι έρευνες, ναι, και δεν θα βρεθούν αιτίες, γιατί δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο φαινόμενο. Τα δύο έμβρια, αν θέλετε, τρέφονται μέσα από δεδαλώδεις αγκιακές αναστομώσεις, οι οποίες είναι στον πλακούντα, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν διάφορες αιμοδυναμικές αστάθειες και στα δύο έμβρια. Άρα, γιατρέ, αυτό που καταγγέλει ο πατέρας, ότι έχουμε εδώ στην περίπτωση αυτή ιατρική αμέλεια, δεν ισχύει. Σαφέστατα δεν ισχύει, και θα αποδείξω στο τέλος ότι αντίθετα υπήρχε εγρήγορση και ετοιμότητα για να σωθεί το δεύτερο, το έμβριο. Ναι. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στη ψυχολογία που μπαίνει κάποιος που βιώνει κάποιο γεγονός, βλέπει τα πράγματα μέσα από τον δικό του φακό, ο οποίος όμως, παρόλο και στην αισθηματική φόρτιση την οποία κατανοούμε, δεν έχει τις γνώσεις για να κατανοήσει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Τα μονοχωριακά δίδυμα, τα διαμνιακά μονοχωριακά δίδυμα, έχουν ένα ποσοστό 6% να έχουμε ένα ενδομήτριο θάνατο στο ένα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αιτία. Ναι. Χωρίς γνωστή αιτία. Αυτό είναι ένα καμπανάκι πολύ σοβαρό, το οποίο μας αναγκάζει να είμαστε σε εγρήγορση. Γιατί? Γιατί ένα άλλο ποσοστό, 30% από αυτές τις περιπτώσεις, θα χαθεί και το δεύτερο δίδυμο μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση η έγκυος ήταν στο νοσοκομείο εισαγωγή από τις 15 περίπου του Φεβρουάρη, και την είχαμε υπό στενή παρακολούθηση με την προϋπόθεση ότι θα την κάναμε εγκεσαρική, νομίζω 24 ώρες ή 48 μετά από το συμβάν. Λοιπόν, αυτό γιατί τώρα? Δεν αφήνουμε την εγκυμοσύνη να εξελιχθεί, αλλά βαδίζουμε πάνω σε ένα σκηνή τεντωμένο, που από τη μια υπάρχει η προωρότητα των εμβρίων, που είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, δηλαδή δεν μπορούμε να τα γεμίσουμε πιο γρήγορα από ένα συγκεκριμένο σημείο, και από την άλλη αιωρείται ο ενδομήτριος θάνατος. Άρα λοιπόν αυτή η λευκή γραμμή πάνω στην οποία κινούμαστε έχει και αυτούς τους κινδύνους. Η συγκεκριμένη έγκυος ήταν ενήμερη. Ναι. Αν θέλετε, η ατυχία ήταν ότι συνέβηκε το γεγονός 24 ώρες ή 36 πριν να πάει στην προγραμματισμένη κεσαρική δομή, η οποία θα γινόταν στις 35 εβδομάδες, δηλαδή πολύ πριν από την κανονική ημερομηνία του πιθανού το κετού. Αυτό που λέει, γιατρέ, αυτό που ισχυρίζεται ο ιατροδικαστής ο Ματσάκης, ότι το βρέφος θα ζούσε αν το κετός γινόταν νωρίτερα. Αυτό είπα προηγουμένως. Πάντα είμαστε σε μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή, δηλαδή για να αποφασίσουμε ότι θα γεννηθεί τη στάδε
την τάδε ημερομηνία, την τάδε ηλική αγγίσης, σημαίνει ότι δεν είναι δική μας εφεύρεση, το έχουμε διαβάσει, είναι τα πρωτόκολλα ανά το παγκόσμιο που λένε ότι θα πρέπει να γεννηθεί μετά τις 34 εβδομάδες, άλλοι λένε 36 τελευταίες εργασίες, 38 κτλ. Εμείς με συνεργασία και με ειδικούς από το εξωτερικό κτλ. Καταλήξαμε στις 35 εβδομάδες. Εδώ η περίπτωση ήταν 34 και 3. Ήταν 34 και 3 ημέρες, δηλαδή 2 μέρες πριν την προγραμματισμένη κεφαλαργή. Αυτό το συμβάν μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία έγκυο σε συνεχή καταγραφή, είτε σε monitor από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, συγκεκριμένες ώρες που το ακούμε κτλ. Στην περίπτωση τούτη, μόλις διαπιστώθηκε κάτι το οποίο ήταν ανησυχητικό, υπήρχε ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, οδηγήθηκε εκτάκτωση στο χειρουργείο, όπου διαπιστώθηκε, εντονίζω, πριν την Θεσσαλονίκη, ο ενδομήτριος θάνατος. Τώρα υπάρχει εξέλιξη έρευνα, γιατρέ μου, για την ιστορία αυτή. Από ό,τι γνωρίζω, θα πρέπει να συνεχιστεί, δεν ξέρω, θα συνεχιστεί η έρευνα, αλλά οι πραγματικότητες είναι αυτές, ότι κινείσαι πάντα μεταξύ της προωρότητας, δηλαδή σκεφτείτε να γεννήσετε έναν νεογνώ γιατί φοβάστε ότι θα πεθάνει η ενδομήτρια και να προκληθούν άλλες βλάβες, καθυστέρηση, πνευματική, δυσκυνησίες κτλ. Και ένα σωρό άλλα σύνδρομα, και από την άλλη να βιάζεσαι να το γεννήσεις για να μην πάθει ενδομήτριο θάνατο. Πάντα ελπίζουμε ότι σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή θα τα καταφέρουμε. Όμως τονίζω ότι παγκόσμια έναν 6% θα καταλήξει σε ενδομήτριο θάνατο. Και αν δεν δράσεις γρήγορα, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ακριβώς γιατί τα δύο έμβρια τρέφονται από τον ίδιο πλακούντα, θα χάσουμε και το άλλο. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να τονίσω ότι μέσα από την ετοιμότητα του προσωπικού και του νοσοκομείου αντιμετωπίστηκε το περιστατικό και τουλάχιστον επιβίωσε το ένα το έμβριο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα χειρουργούμε ή θα κάνουμε κεσαρική πολύ πριν, μήπως και εμφανιστεί. Σήμερα τα δεδομένα είναι αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι, να πούμε, γιατρέ, ότι ο Υπουργός της Υγείας είπε ότι θα είμαστε αυστηροί, λέει, στη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού. Πολύ ωραία να γίνει, αλλά αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω. Ναι. Μου φαίνεται αδιανόητο, δηλαδή, ενώ υπάρχει μια καταγγελία, σωστή, λαθεμένη, ναι, να βγαίνει εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και να την μεταδίδει από τα κανάλια, επίσημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Ναι. Και στις άλλες χώρες, μάλιστα, γίνονται και πρωτοποριακές έρευνες, γίνονται επιχειρήσεις οι οποίες είναι πρώτη φορά που θα γίνουν με, αφαίρεται, όχι καλά αποτελέσματα από την πρώτη στιγμή. Αυτά τα πράγματα δεν μεταφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα από την αστυνομία. Δεν ξέρω δεοντολογικά αν είναι δουλειά της αστυνομίας. Προφανώς έγινε, γιατρέ, η καταγγελία από τον πατέρα, γι' αυτό και. Ναι, αλλά ενημέρωσε ο κόσμος. Γιατί θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί αυτό μέσα από την ίδια την αστυνομία, έγινε η καταγγελία, να γίνει έρευνα, να βγει το πόρισμα και να συζητήσουμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σαν να εωρείται έξω από τα νοσοκομεία, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος θέλει να συλλάβει, να κάνει κακό στους γιατρούς οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ναι. Αυτό το πράγμα, ειλικρινά, διερωτώ με αν υπάρχει διοντολογικό νομικό σημείο που η αστυνομία βγαίνει ως πρόσωπος τύπου και λέει ναι, έχουμε να αφήνουμε καταγγελία. Ξέρετε πόσες καταγγελίες γίνονται την ημέρα. Νομίζω ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι. Είναι δυνατόν όλες οι καταγγελίες να μεταφέρονται? Εντάξει, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό που λες. Είναι ένα θέμα. Δεν είμαι νομικός, δεν ήθελα ποτέ να γίνω νομικός, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά τα πράγματα, δηλαδή, σκεφτείτε τι αισθάνεται όλο αυτό το προσωπικό. Από το τελευταίο υπάλληλο μέχρι το διευθυντή μιας κλινικής ή ακόμα περιλαμβανομένο και το σύγγενο, όταν γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για τόσες μέρες, για τόσους μήνες, για να φτάσει σε ένα καλό σημείο και ξαφνικά πετάγεται, ας πούμε, προσπαθεί. Εντάξει, και το μακάριο έχει δώσει, το μακάριο, γιατρέ, έχει δώσει δείγματα γραφής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι γίνονται σπουδαία πράγματα εκεί. Μακάρι να μην έχουμε ξανά παρόμοια περιστατικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου. Να μειώσουμε, αλλά ειλικρινά για την ώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαφανιστεί ο ενδομήτριος θάνατος. Σε ευχαριστώ, γιατρέ μου, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να έχεις καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τώρα πάμε